Στη Γερμανία και στις κρίσιμες εκλογές στο κρατήδιο του Βραδεμβούργου, νικητής στέφθηκε ο πρωθυπουργός Βόιτ και των Σοσιαλδημοκρατών, ενώ το ακροδεξιό κόμμα AfD κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Οι χριστιανοδημοκράτες δέχτηκαν βαρύ πλήγμα, όπως και οι πράσινοι και η αριστερά. Το κόμμα του καγκελαρίου κέρδισε. Ο καγκελάριος έχασε. Ο τίτλος του Der Spiegel αποτυπώνει το αποτέλεσμα της κάλπης στον Βραντεμβούργο, με την νίκη των Σοσιαλδημοκρατών να πιστώνεται ξεκάθαρα στον πρωθυπουργό του κρατηδίου. Ο Ντίτμαρ Βόιτκε, έχοντας εστιάσει την προεκλογική εκστρατεία του στο δίλημα «Ή εγώ ή το AfD», είχε πάρει σαφείς αποστάσεις από τον Όλαφ Σόλτς, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα ανεπιθύμητο. Aber es scheint so zu sein, dass es wiederum, wie schon so oft in der Geschichte, Sozialdemokraten waren, die Extremisten auf ihrem Weg zur Macht gestoppt haben. Συνεχίζοντας την παράδοση, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα επικράτησε οριακά της ακροδεξιάς παράταξης εναλλακτική για τη Γερμανία με 30,9% έναντι 29,2%. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η νεοσύστατη συμμαχία της Sarah Wagenknecht με 13,5%. Στους ηττημένους, οι χριστιανοδημοκράτες συγκεντρώνουν το 12,1% των ψήφων, ενώ πράσινοι, αριστερά και φιλελεύθεροι μένουν εκτός βουλής. Rechtsextreme, manche würden sagen faschistische Partei gewählt haben. Das ist natürlich auch was, wo wir wieder ran müssen. Das ist was, wo wir uns wieder zusammensetzen müssen und gucken und Strategien entwickeln können, wie man diese Leute zurückgewinnen kann. Τρεις εβδομάδες μετά τα σημαντικά κέρδη του σε Θουριγκία και Σαξονία, το ακροδεξιό κόμμα, συνεχίζοντας να κεφαλοποιεί τις ανησυχίες για την αύξηση του κόστου ζωής και την παράνομη μετανάστευση, κατέγραψε άνοδο σχεδόν 6 μονάδων. Die SPD und CDU sind die Partei der Vergangenheit. Deren Stern sinkt. Die Zukunft ist blau. Im Osten und überall. Ο Όλαφ Σόλτς έσπευσε να εκφράσει την ικανοποίησή του για το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο φαίνεται να δίνει μια ανάσα στον κυβερνητικό συνασπισμό που καταποντίζεται στις δημοσκοπήσεις ένα χρόνο πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές. Ωστόσο, η συζήτηση για την αντικατάστασή του στην ηγεσία του S5 από τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους έχει ανοίξει. Έχουμε συνδεθεί με το Βερολίνο και τον Γιώργο Παπά. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι από την Αθήνα. Φαίνεται ότι ο Γερμανός καγκελάριος παίρνει μια μικρή ανάσα μετά από αυτή την οριακή νίκη στις τοπικές εκλογές στο Βραδεμβούργο. Ωστόσο, είναι εντυπωσιακή η άνοδος της ακροδεξιάς συμμαχίας του AfD. Μαρία, κυρίες και κύριοι, πράγματι είναι μια συνέχεια της πορείας ανόδου που εμφανίζει το ακροδεξιό AfD στην Ανατολική Γερμανία. Είναι το τρίτο κρατήδιο στο οποίο εμφανίζει τόσο ψηλά ποσοστά, κοντά στο 30%. Αυτή τη φορά δεν ήταν πρώτο κόμμα. Αυτός ήταν ο στόχος του, να είναι και σε ένα δεύτερο κρατήδιο πρώτο κόμμα. Δεν τον πέτυχε. Παρ' όλα αυτά, παραμένει όμως ένα ισχυρό κόμμα στην Ανατολική Γερμανία και η ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων του δεν το ψηφίζει πλέον αυτό το κόμμα μόνο ως ως κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά και από πεποίθηση. Αυτό είναι ένα σημαντικό έβριμα των εκλογικών αποτελεσμάτων. Από εκεί και πέρα, πράγματι, ο καγκελάριος παίρνει μια ανάσα, ο καγκελάριος Σόλτς και η κυβέρνησή του. Μολονότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έχει από εδώ και πέρα θα είναι οι δύο μικρότεροι εταίροι του, οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι. Οι φιλελεύθεροι δεν μπήκαν σε κανένα από αυτά τα κρατήδια, είναι με ποσοστά 0,8 μέχρι 1%, και οι πράσινοι επίσης έμειναν έξω και από το κρατήδιο του Βραδεμβούργου και από την Σαξονία. Και μένει να δούμε πώς θα φροντίσουν στο μέλλον, στο επόμενο διάστημα, να τονίσουν το δικό τους διακριτό κομματικό προφίλ μέσα στον κυβερνητικό συνασπισμό. Και αυτό βεβαίως προδιαγράφει νέες ενδοκυβερνητικές τριβές και κόντρες. Ο ίδιος ο καγκελάριος, επειδή υπήρχαν αυτά τα σενάρια περί αντικατάστασής του, νομίζω ότι μετά από αυτό το αποτέλεσμα, μολονότι δεν ήταν αποτέλεσμα που το πιστώνεται ο ίδιος, αλλά ο πρωθυπουργός του Βραδεμβούργου, από εδώ και πέρα θα ανοίξει τον προεκλογικό αγώνα για τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2025. Στην ουσία, με τις εκλογές στο Βραδεμβούργο ανοίγει ο προεκλογικός αγώνας για τις παγερμανικές εκλογές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο Παπά, για τις πληροφορίες.